ορθόδοξος πιστός, καθώς αξιολογεί τον εαυτό του με βάση το κριτήριο της αγάπης του Θεού, γρήγορα συνειδητοποιεί στην πνευματική του πορεία ότι είναι μικρός, ότι είναι ανάξιος, ελάχιστος και γιατί όχι ένας καραγκιόζης που παριστάνει τον χριστιανό, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας ταλέπορος αμαρτωλός γεμάτος αδυναμίες. Για δύο λόγους θα μπορούσε να αρνηθεί ένας πιστός τη μικρότητά του, είτε από ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα, λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης και αισθημάτων κατωτερότητος ή λόγω πνευματικής ανοριμότητος, ίσως επειδή κάποιος είναι νεοφώτιστος, κάνει τα πρώτα του βήματα στην Εκκλησία και επειδή τον έχει επισκεφθεί η χάρη του Θεού, αισθάνεται, νομίζει, θεωρεί ότι έχει φτάσει σε κάποια μέτρα και ότι είναι καλός χριστιανός, καλός άνθρωπος και με τη ζωή του ευαρεστεί το Θεό και άρα είναι ένας καλός και ίσως άγιος χριστιανός. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, τα πάθη, οι αδυναμίες μας, αλλά και η ίδια η ζωή θα μας δείξουν οπωσδήποτε σε βάθος χρόνου την ελαχιστότητα και τη μικρότητά μας σε σχέση πάντοτε με την αγάπη του Θεού και την παντοδυναμία και το μεγαλείο Του. Έχουμε όμως και εμείς οι ελάχιστοι, οι μικροί και ταλέποροι καραγκιόζηδες μία ελπίδα και αυτή η ελπίδα είναι η σταυρική αγάπη του Θεού, διότι ο Θεός ανέβηκε στο Σταυρό για τον κάθε καραγκιόζη χριστιανό ξεχωριστά και είναι τόσο μεγάλη και δυνατή αυτή η αγάπη που θα μπορούσε να σώσει ακόμη και εσένα, ακόμη και εμένα, όχι βέβαια επειδή το αξίζουμε, αλλά επειδή αυτή η αγάπη είναι τέλεια, είναι απροϋπόθετη και είναι παντοδύναμη. Σε αυτή την αγάπη ελπίζουμε και αυτή πιστεύουμε ότι θα μας λυτρώσει, θα μας σώσει, θα μας ενώσει δηλαδή κατά χάρη με το Θεό, ώστε να ζούμε στη Βασιλεία Του, δηλαδή στους αιώνες των αιώνων, δηλαδή πέρα από το χρόνο.